με βροχή, 112 με φωτιά, 112 με χιόνι. Μπορεί το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να μας πει ποιος καιρός του κάνει. Έχουν θησαυρίσει η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποστολή μηνυμάτων του 112 και ο λαός τρέχει. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν λίγες μέρες βρεθήκαμε για μια ακόμα φορά στο ίδιο έργο θεάτες. Ακόμα μια καταστροφική πυρκαγιά στην Πάρνηθα. Το έγκλημα αυτό δεν είναι καινούριο. 2007, 2021, 2023. Κάθε χρονιά βλέπουμε το δάσος της Πάρνηθας να συρρυκνώνεται, αφήνοντάς μας κυριολεκτικά χωρίς ανάσα. Και την ίδια στιγμή να απειλούνται οι ζωές και οι περιουσίες μας. Για όλα αυτά βέβαια δεν φταίει ο κακός μας ο καιρός. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως κάθε φορά μας λέει η κυβέρνηση. Οι ευθύνες για το έγκλημα είναι πολλές και έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι οι ευθύνες διαχρονικά τόσο της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο και όλων των προηγούμενων, καθώς και των δημοτικών αρχών που βάζουν στο ζύγι του κέρδους στις ζωές μας, αφήνοντας υποστελεχωμένο το δασαρχείο. Ένα δασαρχείο με 350.000 στρέμματα ευθύνης και 0 δασεργάτες, όπως χαρακτηριστικά γράφηκε το πανό των σωματείων και φορέων του Δήμου Αχαρνών. Χωρίς να υπάρχει και την πυροσβεστική, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό σχέδιο πρόληψης και πυροπροστασίας. Σχέδιο πρόληψης και πυροπροστασίας δεν μπορεί να είναι τα ευχολόγια των υπευθύνων η φωτιά να γυρίσει στα καμένα του 2021. Ώστε να σβήσει ή τα μηνύματα που 112 τρεχάτε κοδαράκια μου για να σωθείτε. Ως σωματεία και φορείς του Μενιδίου χρόνια τώρα χρώουμε το καμπανάκι του κινδύνου τόσο για τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και του Θρυμού όσο και για τους οικισμούς στους πρόποδες της Πάρνηθας καταθέτοντας συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, πρόληψης για την περιοχή μας για το τι πρέπει να γίνει. Αλλά για μια ακόμα χρονιά δεν έχει γίνει τίποτα. Την ίδια βέβαια στιγμή υπάρχουν 500.000 ευρώ υπηρεσίως για να στέλνουν φρεγάτες 3.500 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα για να προστατεύουν τα καράβια των εφοπλιστών. Για μας δεν υπάρχουν χρήματα. Επομένως, προτεραιότητά τους δεν είναι η προστασία της ζωής μας. Προτεραιότητα για αυτούς είναι οι πολεμικές αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στήριξη των δύο πολέμων, οι επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη που μαυρίζει τη ζωή μας. Ο φυσικός πλούτος, τα σπίτια μας, οι ζωές μας, η υγεία μας υποτάσσονται στη λογική του κόστους ωφέλους. Αν κάτι μας έσωσε στις καταστροφικές πυρκαγιές της Πάρνηθας όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και προχθές, ήταν ότι πήρε σάρκα και οστά το σύνθημα ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, δίνοντας όλα αυτά τα χρόνια ένα άνισο αγώνα με την πύρινη λέλαπα και τα αποκαίδια της, σώζοντας τα σπίτια μας και ό,τι άλλο μπορούσε να σωθεί με ό,τι μέσο είχαμε πρόσφορο, έχοντας ως όπλο μας την αλληλεγγύη που γεννήθηκε μέσα από την καταστροφή. Φτάνει ως εδώ. Δεν μπορούμε. Δεν είναι κανονικότητα να κεγόμαστε κάθε καλοκαίρι και να πνιγόμαστε κάθε χειμώνα. Απαιτούμε εδώ και τώρα σήμερα να στελεχωθεί άμεσα το δασαρχείο της Πάρνηθας με δασεργάτες και όλο το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό. Ξανατονίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν εν έτη 2024 να μην υπάρχει κανένας δασεργάτης για 350.000 στρέμματα δάσους στο μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της Αττικής, την Πάρνηθα. Να σταματήσει η κυβέρνηση να τα φορτώνει όλα στην κλιματική αλλαγή, την ατομική ευθύνη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το ότι έχουμε ένα πρωτοφανές καλοκαίρι. Να ολοκληρωθούν επιτέλους τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας στην περιοχή με ευθύνη του κράτους για να μην πνιγούμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Έργα που όπως άλλα γιοφύρια της Άρτας καρκινοβατούν δεκαετίες ολόκληρες. Κάποια μάλιστα βασίζονται σε μελέτες πριν το 2007, όταν δηλαδή
δεν είχε καεί και το μεγαλύτερο μέρος της Πάρνηθας. Εμείς οι επαγγελματίες, κάτοικοι των Αρχαρνών που ζούμε κάτω από την Πάρνηθα, ξέρουμε καλά ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι από το κακό μας το ριζικό. Ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να ζούμε με ασφάλεια και να απολαμβάνουμε το φυσικό πλούτο της περιοχής. Ξέρουμε επίσης και ποιοι στέκονται εμπόδιο σε αυτό. Το ζήτημα της πολιτικής προστασίας αφορά την ίδια μας τη ζωή και την υγεία μας. Είναι υπόθεση όλου του λαού να μπει μαζικά στον αγώνα και να διεκδικήσει μέτρα πρόληψης και προστασίας. Γι' αυτό καλούμε και όλους τους συλλόγους, όλους τους φορείς να σταθούν δίπλα μας στα δίκαια αιτήματά μας. Ως εδώ με την πολιτική που αφήνει πίσω τις τάχτες και αποκαίδια. Τώρα είναι ώρα να δυναμώσουμε τη λαϊκή κινητοποίηση και αλληλεγγύη.